καπεταλούσκου και καθώς καθημερινά ψάχνουμε τους κανόνες της παρακλήσεως στην Παναγία μας, ο πόνος και η ελπίδα εναλλάσσονται στην καρδιά μας. Η θλίψη και η αίσθηση του αδιεξόδου για τα γήινα, τα καθημερινά αλλά και τα κοινωνικά και εθνικά μας θέματα, όταν δεν τα αποθούμε, κυριολεκτικά μας πνίγουν. Φτάσαμε σε μια κατάσταση όπου οι διαχειριστές της ζωής και της ιστορίας μας μας έχουν απογοητεύσει. Το μόνο που καταφέρνουν να κάνουν είναι να καταργούν τη λογική, να ξεριζώνουν κάθε στοιχείο της επιβίωσής μας και να ξυλώνουν κάθε κλωστή από το κέντημα του πολιτισμού και των αξιών μας. Η παιδεία έχει συστηματικά απογυμνωθεί από την παράδοση και τις αξίες της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Η οικογένεια δέχεται και αυτή νομοθετικά χτυπήματα που απεργάζονται τη διάλυσή της. Η πολυτεχνία φορολογείται, η πίστη περιθωριοποιείται, η ελευθερία καταργείται. Και τώρα τελευταία, κάποιοι αποφάσισαν να φορολογήσουν και τον Θεό που αυτοί φαίνεται πως δεν πιστεύουν, αλλά στον οποίο και μόνον αυτόν εμείς ελπίζουμε. Τα πάντα ερμηνεύονται με οικονομικές παραμέτρους. Ακόμη και οι τελευταίες εναπομείνασες πνευματικές μας σταθερές. Μόλις πριν από λίγες μέρες, παρά τις κραυγές αγωνίας της Ιεράς Συνόδου και αρκετών Μητροπολιτών, αγνοώντας και τις διαμαρτυρίες των συνδικάτων των εργαζομένων, τελικά κατάφεραν νομοθετικά να αποδυναμώσουν και την από αιώνων και από Θεού καθιερωμένη αργία της Εκκλησίας. Η πράξη αυτή χτυπάει και την ψυχή και την φύση μας και τις κοινωνικές αντοχές μας. Μας απομυζούν το χρόνο του Θεού, το χρόνο της ανάπαυσης και μας στερούν το χρόνο να ζήσουμε λίγες στιγμές μαζί ως οικογένεια. Ο κατήφορος, αγαπητοί μου, φαίνεται πως δεν έχει τελειωμό, ούτε και ο παραλογισμός όρια. Μωραίνει Κύριος, ον βούλετε απολέσε. Ήδη φτιάχνεται ένας λαός που ενοχλείται από την θέα των ναών και τους ήχους των καμπανών. Οι αγιασμοί και οι ευλογίες περιορίζονται. Το μάθημα των θρησκευτικών είτε διαστρέφεται, είτε αποβάλλεται από την εκπαίδευση των παιδιών ως ανεπιθύμητο. Μέχρι σήμερα οι γιορτές μας όλες είναι θρησκευτικές, εκκλησιαστικές. Θα μας τις αλλάξουν. Καταβάλλεται προσπάθεια να αποβληθεί από τη ζωή μας κάθε τι που θυμίζει τον Θεό. Και το όνομά Του ενοχλεί. Αυτό εύκολα βλασφημείται και πολύ δύσκολα ομολογείται. Το μόνο που μας μένει είναι να αφυπνιστούμε και να αντιδράσουμε. Όχι βέβαια με εμπαθείς και κοσμικούς τρόπους, ούτε πάλι για να αναχαιτήσουμε τον εγκληματισμό, τον εγκληματικό κατήφορο. Αυτό δεν θα το καταφέρουμε. Αυτό που μας μένει και μπορούμε να καταφέρουμε είναι να κρατήσουμε τη μαγιά της πίστης και του αυτοσεβασμού μέσα μας, καθαρή και τη φλόγα της ομολογίας αναμένη. Αυτός είναι ο λόγος που ερχόμαστε στις παρακλήσεις. Η προσευχή μας στην Παναγία Μητέρα μας και για τα προβλήματά μας και για τη ζωή μας, κυρίως όμως για το έθνος και την πίστη μας, πρέπει να βγει και φέτος πύρινη από το βάθος της ψυχής μας. Αυτό είναι το πρώτο. Αλλά και η απάντησή μας στη προσπάθεια κατάργησης της Κυριακής Αργίας πρέπει να είναι δυναμική και πνευματική. Με περισσότερο ζήλο εφ' εξής να αγιάσουμε την Κυριακή μας. Με προθυμία ανελιπώς κάθε Κυριακή να προσερχόμαστε στους ναούς μας, μάλιστα πιο νωρίς τώρα. Η κατάνοιξη και η ευλάβεια, η μυστηριακή συμμετοχή, η τάξη και ευπρέπεια είναι ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε να επιβληθούν στις ακολουθίες μας. Επίσης, η παρακολούθηση ομιλιών που καλλιεργούν και ενισχύουν την πίστη, η πνευματική μελέτη, η τόνωση του κατηχητικού έργου, η ελεημοσύνη είναι δράσεις που αγιάζουν την Κυριακή, που την καθιστούν μέρα ξεχωριστή για τον Κύριο και την ψυχή μας.
Όσοι έχουμε μαγαζιά δεν πρέπει επουδενή να υποχωρήσουμε στο πειρασμό και να τα ανοίγουμε. Να μην το κάνετε αδελφοί μου, ούτε μετά την Εκκλησία. Η Κυριακή είναι η μέρα του Κυρίου, του αξίζει ολόκληρη. Η αργία της Κυριακής είναι ιερή. Και να είστε σίγουροι ότι αν αυτό το κάνετε για τον Θεό, δεν θα σας αφήσει. Θα απαντήσει στη ζωή σας με σημεία και ευλογίες που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δοκιμάστε και θα δείτε. Κανένας από μας δεν θα πρέπει να κάνει τα ψώνια του την Κυριακή. Όπως ζήσαμε μέχρι τώρα, έτσι θα συνεχίσουμε να μην συμμετέχουμε στην ασέβεια. Η αργία καταργείται όχι μόνο από τον έμπορο, αλλά και από τον πελάτη. Και όλοι μαζί σαν ένα σώμα θα πρέπει να στηρίξουμε τους εμπόρους που σέβονται τον Θεό και δεν παραβιάζουν την αργία της Κυριακής. Από αυτούς να ψωνίζουμε. Με τον τρόπο αυτόν και αυτοί θα βοηθηθούν και εμάς θα ευλογήσει ο Θεός. Τέλος, ελπίζω η κυρία Αντιπεριφερειάρχης μας, γνωστή για τον σεβασμό της τα ιερά και τα αυτονόητα, να κάνει αυτό που της αναλογεί, πειθαρχώντας περισσότερο στον Θεό και τη λογική των ιερών αξιών, παρά στις κομματικές επιλογές που ίσως της προτείνουν. Καλό είναι να ακούσει όχι μόνο τη φωνή των αχόρταγων καταναλωτών, αλλά και τον στεναγμό των μικρών και ανίσχυρων εργαζομένων και έτσι από τα γραφεία της περιφέρειας να βρεθεί στο κέντρο της ζωής μας. Εξάλλου, αυτό το δικαίωμα της δίνει και ο νόμος. Ο Θεός μαζί μας και βοήθειά μας η Παναγία μας, με τα πατρικών ευχών ο Μητροπολίτης, ο Μεσογείας και Λαβριωτικής Νικόλαος.